Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη άμυνας, εθνικής άμυνας του κόμματος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χαθηνικολάου, καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Επίσης, καλές γιορτές. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Πληροφορούμε τώρα από το real.gr, από την ανταπόκριση που έδωσε πριν από λίγο ο Θάνος Αθανασίου, ότι είναι αυξημένη η πιθανότητα να έχουμε έκτακτο Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης για την Ελλάδα. Σήμερα διεκόπη η διαδικασία λόγω ενστάσεων της Γερμανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM. Βέβαια αυτό έγινε πριν φτάσει η επιστολή Τσακαλώτου και οι πληροφορίες του Θάνου Αθανασίου λένε ότι ο Ντάισελμπλουμ θέλει να λύσει το θέμα σήμερα. Οφείλω να σου πω ότι αν το λέει ο κύριος Αθανασίου, από την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα από τα γραπτά του, έτσι είναι. Δεν θυμάμαι να έχει πέσει ποτέ έξω, οφείλω να σας πω, και να του δώσω και συγχαρητήρια εκ μέρους μου. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, είπα να πει ότι δεν φτάνει η επιστολή Τσακαλώτου, δεν αρκεί. Αν έχουμε έκτακτο Eurogroup, είπα να πει ότι δεν μπορούν στο Euro Working Group να λύσουν το θέμα, αλλά πάει ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, επί της ουσίας, πειρά ακόμα πριν και τον κύριο Παδημούλη. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, στην Ευρώπη. Είναι κάτι που ο κύριος Τσίπρας πολύ δύσκολο μπορεί να το καταλάβει. Το να έχει μεγαλώσει με την οτροπία των καταλήψεων δεν μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Έχει τεράστια σημασία η διαδικασία. Η διαδικασία μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία και από την ουσία. Προσωπικά είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν ρωτούσε την Τρόικα ο κύριος Τσίπρας και είχε θέσει το θέμα των 617 εκατομμυρίων από το μήνα Νοέμβριο, που φαινόταν ότι θα έχουμε αυτή την υπεραπόδοση των εσόδων σε σχέση πάντα με τον πολύ μικρό στόχο του 2016. Τότε θα είχε μπορέσει να βρει μια συμφωνία να δοθούν τα χρήματα, ίσως όχι ακριβώς πως τα έδωσε, να είχαν μπει κάποια εισοδηματικά κριτήρια, να είχαν πάρει κάποια οι άνεργοι, να είχαν πληρωθεί κάποια λήξη πρόθεσμα. Πάντως σίγουρα θα είχε συμφωνήσει η Τρόικα να δοθούν αυτά τα χρήματα φέτος. Θα είχε γίνει αυτό δεκτό από το Eurogroup και θα είχε προβληθεί και ως επιτυχία του ελληνικού προγράμματος. Και έτσι όχι μόνο δεν θα είχαμε σύγκρουση, αλλά θα είχαμε και κέρδος στη διαπραγμάτευσή μας. Ο κ. Τσίπρας, αντί να κάνει αυτό για να πουλήσει μια εικόνα ψευτομαγκιάς, αποφάσισε να κάνει αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Και προσέξτε τώρα που κατέληξε. Να αναγκάζει ο υπουργός των Οικονομικών να στέλνει επιστολή, λες και είναι παιδάκι δημοτικού. Θυμάστε τα παιδιά του δημοτικού που τους βάζαμε να γράφουν τιμωρία, δεν θα το ξανακάνω κύριε. Πάντως θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης Σαμαρά είχαμε ανάλογη στάση και από τη δική σας κυβέρνηση απέναντι τότε στην Τρόικα. Και μάλιστα και με το αίτημα να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηγόλα, δεν μας πήγε πολύ καλά αυτό τότε. Όχι, δεν σας πήγε καλά. Ναι, αλλά τα ίδια κάνατε κι εσείς. Λέω, καλό είναι να μαθαίνουμε σαν χώρα, δεν είναι καλό. Τώρα. Να μαθαίνουμε. Λέω πάντως για να ξέρετε. Σπατάλησαν. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω. Το θεωρώ πάρα πολύ ακραίο σενάριο. Να μπλοκάρει διαπραγμάτευση για αυτά τα 617 εκατομμύρια. Το θεωρώ πολύ ακραίο. Πάντως η κυβέρνηση λέει επίσης ότι ενώ αρχικά τοποθετηθήκατε υπέρ του επιδόματος, στη συνέχεια ευτερνίστηκε ο Σόιμπλε και κριολόγησε η Νέα Δημοκρατία. Έγινε το εξής. Έτσι είπε πριν από λίγο ο κύριος Παπαδημούλης και το είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι τον άκουσα πολύ με πολύ προσοχή. Αφήστε, μην κάνετε σχόλια γιατί δεν είναι παρόν. Στα ερωτήματά μου να απαντάτε. Όταν ο κύριος είπε στην Κρήτη, λέει. Δώσαμε τη 13η σύνταξη και την ίδια στιγμή ο υπουργός σου στέλνει επιστολή στο Eurogroup που λέει δεν θα το ξανακάνω ποτέ, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν απαντήθηκε από τον κύριο Παδημούλη, του το είπατε 5 φορές, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Με συγχωρείτε, δεν θα μας βγάλουν τρελούς αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εμείς αλλάξαμε το ναι στο παρόν, το ναι ήρθε όταν ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή διαβεβαίωσε ότι αυτή του η κίνηση δεν θα θέσει κίνδυνο τη διαπραγμάτευση. Και το παρόν έγινε όταν αυτή του η κίνηση είχε ήδη θέσει εκείνη τη διαπραγμάτευση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ στον κύριο Τσίπρα, ούτε δώσαμε ποτέ εξοδότηση στον κύριο Τσίπρα, να τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, φαίνεται όμως ότι το κλίμα έχει μεταστραφεί. Φαίνεται ότι θεωρήθηκε από την πλειονότητα των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο προϋπολογισμός και το κλείσιμο της χρονιάς δεν επιβαρύνονται από τα μέτρα αυτά. Σας είπα από πριν ότι αν είχε ζητήσει από τον Νοέμβριο μήνα να τα δώσει, θα του λέγανε ναι. Εγώ είμαι τελείως βέβαιος ότι θα του λέγανε ναι. Είναι προφανές ότι έχει υπεραπόδοση και είναι προφανές ότι θα συμφωνούσαν και εκεί να παρουσιάσουν στην Ελλάδα μια επιτυχία. Το πρόβλημα όλο έχει προκύψει γιατί τους έγραψε στα παλιά τα παπούτσια για να πουλήσει στην Ελλάδα μαγκιά. Να το παίξει ο Μάγκας. Ο Μάγκας τώρα που κλαίγεται και στέλνει επιστολές συγγνώμης.
Εντάξει, είπαμε, τα ίδια κάνατε κι εσείς. Όχι, δεν τώρα, κάναμε. Εντάξει, τα ίδια κάνατε. Εσείς λέγατε ότι το σκίζετε σελίδα-σελίδα το μνημόνιο. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, το έλεγε όμως, το έλεγε, το έλεγε. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην αρμοδιότητά σας ως τομεάρχη Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου πώς βλέπετε τα πράγματα στο Αιγαίο και πόσο ανήσυχος είστε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου. Ακόμη και χθες είχαμε πάλι παραβιάσεις και υπερπτήσεις πάνω από την Ίσο Παναγιά, δίπλα στις Ινούσες. Και βέβαια το κλίμα βαραίνει πάρα πολύ στην περιοχή και με όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Κύριε Χαδεγκολά, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Η Τουρκία είναι σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση και ο κ. Ερντογάν προσωπικά και είναι πιθανό να ψάξει για καυγά. Ίσως ο καυγάς να είναι μια διέξοδος στα εσωτερικά του προβλήματα. Η Ελλάδα από την άλλη δεν έχει κανένα συμφέρον να υπάρξει τέτοιος καυγάς. Η Ελλάδα έχει συμφέρον να υπάρχει ηρεμία, ψυχραιμία και σταθερότητα. Άρα πρέπει να είμαστε. Φυσικά είμαστε ισχυροί, να μην υπάρχει καμία αμβολία στον κόσμο. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε εξαιρετικά αξιόμαχο επίπεδο και τα στελέχη των όπλων δυνάμεων δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είμαστε ισχυροί, πρέπει να είμαστε και ψυχραιμοι και να μην παρασυρθούμε από οποιαδήποτε πρόκληση της άγκυρας. Τώρα για να κλείσουμε με ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Τι έγινε, μίγα τσετσέ σας τσίμπησε και στη Βουλή ανταλλάξατε τόσο χαμηλού επίπεδου ύβρις με τον κύριο Πολάκη? Διότι εσείς είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχετε μια θεσμική θέση. Τώρα τα Κόταλη, Ράτη, Γάιδαρε και τέτοια, τι θέση έχουν αυτά στο πολιτικό λεξιλόγιο του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ίσως δεν έγινε αντιληπτό από τον τρόπο που το είπα, δεν είναι δικό μου. Το Κότα Λιράτη είναι tweet του κυρίου Πολάκη, το οποίο το απίθυνε προς εμάς. Ήταν ειρωνία στον κύριο Πολάκη, γιατί ο ίδιος είχε γράψει το tweet για τις κότες. Άρα δεν είναι δικό μου το Κότα Λιράτη. Και εσείς αντιγράφετε τις διατυπώσεις του κυρίου Πολάκη, τον θεωρείτε δηλαδή, τον θεωρείτε πρότυπο πολιτικής συμπεριφοράς? Όχι, αλλά είναι προφανές ότι ήταν ένας υπουργός κυβερνήσεως. Κάνει δημοσίως ένα tweet, δηλαδή να κάνει μια δημόσια δήλωση, γιατί αυτό το πράγμα έχει το tweet σήμερα. Αυτή η δημόσια δήλωση του Υπουργού κ. Χατζηνικολάου προφανώς μπορεί να γίνει υποκείμενο κριτικής. Αλίμονο. Αν οι δηλώσεις των υπουργών δεν μπορούν να σχολιαστούν από τους αντιπολιτευομένους. Όλα τα υπόλοιπα, η έκρηξή μου δηλαδή, προήλθε μετά την αήθη και χυδαία επίθεση στη σύζυγό μου. Και θα σας πω την αρχαιοελληνική έκφραση για το συγγνώμη. Ετούμε, συγγνώμονα είναι. Σου ζητάω να έρθει στη θέση μου δηλαδή. Κ. Χατζηνικολάου. Ήσασταν εσείς λοιπόν στη Βουλή και σηκώνα ξαφνικά ο κύριος. Αφήστε με εμένα τώρα, με διαψεύδει και η γυναίκα μου εμένα. Για την αξιοπρεπεστάτη και συμπαθεστάτη σύζυγό σας αυτές τις σχηδαιότητες. Τι θα του λέγατε, κύριε συνάδελφε, θα με συγχωρείτε, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό? Εγώ δεν είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχω άλλη ελευθερία. Δέχομαι, δέχομαι την τρίπλα και την αποδέχομαι. Λέω λοιπόν ότι ναι, εξεράγει. Ναι, ίσως δεν έπρεπε να εκραγώ υπό την έννοια ότι πρέπει να σεβόμαστε το κοινοβούλιο, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι ο κάθε Έλληνας θα έβαζε τον εαυτό του στη θέση μου. Πρέπει να σου πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η σύζυγός μου δεν ήρθε στο Υπουργείο Υγείας μία φορά να με δει. Δεν υπάρχει μία φωτογραφία του στο Υπουργείο. Δεν ήρθε να με δει. Γιατί δεν ήθελε καθόλου να ανακατεύεται στα δικά μου. Δεν ανακατεύεται στην πολιτική, δεν κάνει ποτέ πολιτικές δηλώσεις, δεν της αρέσει η πολιτική. Και δεν είχε κανένα απολύτως δικαίωμα ο κύριος Πολάκης, επειδή ήθελε να χτυπήσει εμένα, να χτυπήσει τη σύζυγό. Τώρα του έχετε καταθέσει μήνυση, διάβασα. Έχω καταθέσει μήνυση από χθες, διότι είπε ότι υπάρχουν τα ραβασάκια τα οποία τα κατέθεσε δίθεν στον εισαγγελέα. Το άλλο που του έκανα μήνυση, μόλις αρθεί η ασυλία του, εάν αρθεί, θα έχει ένομο συμφέρον να ζητήσει από τον κύριο εισαγγελέα να πάρει τα δίθεν ραβασάκια και να τα φέρει στο δικαστήριο. Μάλιστα. Βέβαια, αν δεν αρθεί η ασυλία του, καταλάβατε. Να πω μόνο κάτι ακόμα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί θέλω το σχολείο σε αυτό. Όλες αυτές οι οργανώσεις ισότητας, προστασίας δικαιωμάτων των γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας που είχε βγάλει αμέσως και ανακοίνωση, θυμάμαι παλιά, για ένα σπότ εκεί της Άντζελας Δημητρίου, του Τζάμπο, όλοι αυτοί κάναν, κύριε Χατζηνικολάου, μία δήλωση για την χυδαία και αήθεια επίθεση στη σύζυγο ενός πολιτικού, μόνο και μόνο για την ιδιότητά του να είναι σύζυγος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.